Είμαστε οι σύλλογοι δοξιωτών και ραχιωτών μαζί. Πέρσι είχα κι άλλους δύο υπότες, αλλά ξαφνικά μου φύγανε, δεν ξέρω τι, έμεινα με τον ένα και μικρότερο. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ, που μας εμπιστευτήκατε και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση και εγώ και ο Νικός που είναι νεότερος από μένα. Είχαμε μια άψογη συνεργασία. Για τυχόν λάθη και παραλήψεις που έχουν γίνει, ζητάμε την κατανόησή σας εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων. Να ευχηθώ ό,τι καλύτερο σε όλους. Να έχουμε υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Μια είμαι γυναίκα, ο Νίκος μου έδωσε τον λόγο. Πρώτα να ευχαριστήσω τους ραχιώτες και τους δοξιώτες. Να πάμε δοξιώτες και ραχιώτες, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Να είστε καλά, είμαστε χαρούμενοι γιατί δυο χωριά νομίζω έχουμε, η αίθουσα είναι κατάμεστη. Ραχιώτες, σας ευχαριστώ άλλη μία φορά που δείξατε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και με τιμήσατε με την ψήφο σας. Παραμένει το ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο και είμαι υποχρεωμένη να σας το αναφέρω. Πρόεδρος η ομιλούσα, αντιπρόεδρος ο κύριος Τσόκαλης Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας, ο Πάνος μας, ο Πάνος ο Κάβρας, ένα χειροκρότημα που έκανε αυτή την καλή δουλειά σήμερα. Ο Ταμίας, ο Χρήστος ο Παπαγιάννου, Μίνα, το νέο μέλος, η Μίνα η Κωνσταντοπούλου, σήκω βρε Μίνα επάνω, σήκω, γιατί κρύφτηκες, έχουμε και μια ωραία γυναίκα πάλι, να μην είμαι μόνη σου. Η ΣΥΠΑ, Νίκο τι λες. Κωνσταντίνοπουλου, εντάξει. Λοιπόν, τα μέλη είναι ο Μούγιος ο Παναγιώτης, η Μίνα Κωνσταντινοπούλου και ο Καπογιάννης ο Βασίλης του Γεωργίου, που λόγω ασθένειας δεν είναι εδώ μαζί μας. Κοντά μας παρευρίσκονται και μας θυμάνουμε την παρουσία του. Ο πρόεδρος της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκάδων, ο κ. Σαραφέτας. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Γάκης Άγγελος. Ο γενικός γραμματέας της Πανελλαδικής και πρώην πρόεδρος των Σπαθαριωτών, ο κύριος Πάνος Αναγνωστόπουλος. Οι πρόεδροι των δοξιωτών τώρα, να μην πάμε και λέμε τώρα των ραχιωτών, των δοξιωτών. Ο κύριος Κανελόπουλος και ο κύριος Γιαννόπουλος. Ο κύριος Παπαϊωάννου Νίκος. Κύριε Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Και ο Νίκος ο Κολυπέτσας. Θα δώσω τον λόγο στον Νίκο να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Α, να μην ξεχάσω, βρίσκεται και από την εφημερίδα, από τον Αρκαδικό Κήρυκα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο κύριος Ζούλης, πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ξέχασα το όνομά σου. Λοιπόν, Νίκο, ένα χαιρετισμό. Εγώ να ξεκινήσω αυτή. Συγγνώμη για τη φωνή μου. Καλησπέρα στους ραχιώτες. Είναι τιμή για την δόξα, για τον Σύλλογο Δοξιωτών και για όλους τους δοξιώτες που και φέτος ανταμώνουμε μαζί. Ξέρετε, έχω γεννηθεί στην δόξα, στο πάνω το χωριό και όταν κάθε πρωί σας έβλεπα απέναντι. Να από χρόνος ήρθε να συνεργαστούμε, να ανταμωθούμε, να ζυμωθούμε και θα υπάρχουν συνεργασίες στο μέλλον πολλές. Σας το υποσχόμαστε. Θέλω να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους όλους. Κύριε Ζαραφέτα, κύριε Αναγνωστόπουλε, κύριε Ζούλη, κύριε Πρόεδρε όλοι. Να είστε καλά, κύριε προσκεκλημένοι, εκτός των χωριών μας, καλεσμένοι μας. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε. Να είστε καλά. Και θα ήθελα τώρα να υποκληθώ μπροστά στη δόξα σαν πρόεδρος και σας ευχαριστώ πολύ τόσο για τη στήριξη στο σύλλογό σας
όσο σε εμένα και σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου. Κάνουμε το παν όλοι οι σύλλογοι να κρατηθούμε όρθιοι σε αυτή τη δύσκολη εποχή, να σας φέρουμε μαζί και να ανταμώνουμε. Να ανταμώνετε οι παλιοί με τους νέους, να υπάρχει συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε δύσκολα να οργανωθεί φέτος, η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους. Παρόλα αυτά όμως, εσείς και οι δοξιώτες και οι ραχιώτες που αγαπάτε το Σύλλογο, ήρθατε και δώσατε το παρόν. Να είστε καλά. Στο χωριό την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε αποκριάτικο διήμερο. Σας καλώ όλους να κατέβουμε, να δώσουμε χαρά και ζωή και στους ντόπιους που είναι εκεί και στο χωριό μας. Θα μπει και πούλμαν αν συμπληρωθεί το νούμερο. Από εκεί και πέρα θα έχουμε μια επαφή να δούμε και να το οργανώσουμε. Ήθελα να παρακαλέσω, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για όλους, αλλά οι σύλλογοι πρέπει να στηριχτούν και η μόνη οικονομική συνδρομή που θα έχουν σε αυτό το χώρο είναι η λαχιοφόρο αγορά. Δεν θα πετάξετε κανένα λαχνό, γιατί θα κάνουμε άλλα δύο δώρα στην δημοπρασία, ως δημοπρασία συγγνώμη θα πληρωθούν τυχαία άλλα δύο δώρα. Οπότε, αν δείτε σε κάποιο καρτελάκι ότι δεν κερδίζει το νούμερό σας, μην το πετάξετε, γιατί τα ακριβά δώρα είναι για το τέλος. Βοηθήστε όσο μπορείτε, γιατί σήμερα από αυτή τη συνδρομή περιμένουν οι σύλλογοι να βγάλουν τα έξοδα για αυτή εδώ την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, τόσο τους δοξιώτες όσο και τους δουλαχιώτες. Να είστε καλά, να τα μόνουμε πάντα και δίπλα στους συλλόγους μας. Ο κύριος Αραβέτας, ο πρόεδρος της Πανελλαδικής για ένα χειρετισμό άνθρωπο. Θέλω να ευχαριστήσω την αλληλογικά συμβουλία για την ωραία αυτή εκδήλωση που είναι αυτή η συμμετοχή. Οι δύο είναι φίλοι, ο Νίκο και η κυρία Αρβανίτσα. Οι αρχαϊκοί συλλόγοι είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Είμαστε εμείς που δουλεύουμε αρχιστή και αυτό το ωραίο που βλέπετε σήμερα είναι ένα μεγάλο έργο. Το γεγονός ότι δημιουργεί μια επικοινωνία μεταξύ μας. Αυτό είναι αρκετό. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω. Όλοι θα γνωρίζετε ότι το Ιατρείο Τροπαιών δεν κλείνει. Η πολιτική της Αρκαδίας ήταν ενδεύτερη και καταϊδωμένη. Αυτό το πέφτει η Πανελλαδική Ένωση Ιατρία και εσείς. Εμείς πήγαμε φορά που λέει και θα Να είστε καλά, κύριε Ζαραφέτα. Παράμονα φιλιά σου, για μη μου
Ήγινε σπίτι θα πυρκαγιά. Ο χρόνια πολλά και πάλι και καλή διασκέδαση.